Με τα μεγάλη λύπη, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε από το μήνα Φεβρουάριο να βρεθεί κάποια λύση ως προς το οικονομικό θέμα. Ο κύριος Κούγιας, όλοι ξέρετε, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορούμε να πάρουμε την οφειλή αυτή που υπάρχει. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση και εκεί δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Ποιος ήθιστε από τον νόμο, γίνεται έξωση και μας λυπεί το γεγονός ότι η ομάδα δεν θα παίζει στο ναό της, στην έδρα της. Κύριος Κούγιας σήμερα έκανε προσπάθεια να μιλήσει μαζί σας? Μαζί μου όχι, δεν μίλησε σήμερα. Μίλησε χτες το βράδυ με τον κύριο Τσαούσογλου. Ζήτησε μια αναβολή 5 ημερών. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει γιατί από αύριο σταματούν όλες οι υπηρεσίες. Είναι μήνας Αύγουστος και ως εκ τούτου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα μας πάρει ο Σεπτέμβρης μετά. Μην ξεχνάμε όμως, βγήκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, έκαναν έφεση. Και η έφεση θα εκδικαστεί 3 Σεπτεμβρίου. Γιατί αρνηθήκατε την πρόταση του κύριου Κούγια για 5.000 τον Αύγουστο, 5.000 τον Σεπτέμβρη και να γίνει κούρεμα? Σωστά. Να πάρουμε τα 5.000. Εγώ ταλαιπωρούμε, σας λέω, από το μήνα Φεβρουάριο. Ήδη 6 μήνες δεν μπόρεσα να πάρω κάτι. Εάν δεχτώ να πάρω τις 5.000 σήμερα, τι εγγύηση θα έχω για να πάρω τα υπόλοιπα μεθαύριο που μας έχει πει ότι θα μας δώσει? Κάπου είναι πολύ δύσκολο και λυπούμεθα. Βρίσκομαι σε πολύ άσχημη θέση. Έχω 32 χρόνια να διοικώ το σωματείο την Παναχαϊκή και με λυπεί το γεγονός ότι φεύγει από την έδρα της.